Defending from Donisin. Here's the shot. Great save. Brilliant stop there by Watkins. And like I said, I've played for any age group. I'm old enough for Villa. It's a big club and I've done all that kind of. Yeah, Olympiacos have it now with the a searching cross, and Villa need to try and clear this one. They've squeezed it out now, and the shot is driven in by. Here's one from range. It took a deflection and hit the post. Wow, a shot lashed in there by Florian Guino, the number 10. That's hope. It was a great strike there. I know the deflection was a great technique by the Greek lad. Yeah, I thought you called him the Greek lad. To this, inside their own half. Thanks for all your tweets and comments. Jack Woodward AB, keep them coming on Twitter. You can email jack.woodward@abfc.co.uk. Oh, Villa have given the ball away here. Might be an opportunity, and it's wide from Claudian Guino again. Well, he hit the post a few minutes ago. Μας εκτελεί το πλάγιο στην περιοχή, προσπαθεί να μπει, παραπάτησε, μένει όρθιος ο Κλόντιαν Γκίνο, τώρα πέφτει στο έδαφος και είναι πέναλτι. Πέναλτι που σφυρίζεται σε βάρος του, ο Γκίνο πρέπει να είναι αυτός που έπεσε στο έδαφος. Ναι, ο Κλόντιαν Γκίνο στο έκτο λεπτό. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Αθλητικού Ομίλου Χανιά. Εδώ ξανά η φάση, εδώ μένει όρθιος, δεν υπάρχει παράβαση, συνεχίζει το παιχνίδι και εδώ αποφεύγει και το μαρκάρισμα του Γκούμα. Λεπτόταν, αλλά ο Λίρας είναι αυτός που κυνήγησε τη φάση. Περιοχή, ο Γκίνο συγκλίνει. Ο Γκίνο θα σουτάρει, μπάλα στο δοκάρι. Στο 47, ο Φωστήρας ξεκινάει δυνατά στο δεύτερο μέρος και παραμένει ψηλά πιέζοντας. Εδώ βλέπετε τον Κλόντιαν Γκίνο, σκόρε στο παιχνίδι με την Νίκη Βόλου. Στο 47ο λεπτό το σούτ του θα βρει στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Χουάντερσον. Και από μια άλλη οπτική γωνία, παίκτης δανεικός από τον Ολυμπιακό. Για τον Καπνίδη, σέντρα του κοντά το Ρετσινάς. Ο Γκίνο, ευκαιρία με το Λιόλιο, ξανά ο Γκίνο, ωραία ενέργεια και η ευκαιρία που χάνεται, γιατί ο Σολακίδης μπαίνει στην πορεία της μπάλας